Είναι η Αριστοτέλη. 15 Νοεμβρίου, ναι. Ναι. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη 15 Νοεμβρίου 2022. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα, το οποίο είναι υποερώτηση, ερώτηση που έγινε κάτω από ένα βίντεο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αριστούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Να μιλήσουμε για τα παιδιά που μεγαλώνουν στον αυτόματο. Είχαμε μια έτσι, πολύ συγκλονιστική επιστολή στο κανάλι ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος περιγράφει το πώς έχει καταλήξει τώρα γύρω στα 30 να μην έχει και την καλύτερη σχέση με τον εαυτό του και να διαρωτάται αν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει τα ζητήματα που του έχουν προκληθεί από όλα όσα έχει βιώσει μεγαλώνοντας, και σε κάποιο σημείο της επιστολής του γράφει ότι μεγαλώναμε τα παιδιά στην οικογένεια στον αυτόματο. Και ρωτάει μια φίλη αν μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο μαζί με την Δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, γιατί επειδή είσαι και παιδοψυχολόγος, είσαι και ειδική σε θέματα εφήβων και είσαι και κλινική ψυχολόγος, να το λέμε γι' αυτό, ότι έχεις όλες τις εξειδικεύσεις, δηλαδή δεν είσαι μόνο για τα παιδιά, είσαι για τους ανηλίκες. Θέλω να μας μιλήσει έτσι λίγο για αυτόν τον φαινόμενο και τι επιδράσεις μπορεί να έχει στα παιδιά του να μεγαλώνουν στον αυτόματο και πώς μπορεί ένας ενήλικας, πώς παιδί έχει μεγαλώσει στον αυτόματο, να αναπληρώσει τη γονεϊκότητα που δεν έχει λάβει κατά την παιδική του ηλικία. Λοιπόν, είναι σημαντικό να ξαναπούμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν γεννιόμαστε γονείς, δεν κάνουμε όλοι να είμαστε γονείς και επίσης δεν είναι άγιοι οι γονείς. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι γονείς είναι ακόμη παιδιά, είναι ανώριμοι, δεν ήταν έτοιμοι να σηκώσουν το βάρος της γονεϊκότητας ή υπάρχουν γονείς που στο διάβα τους, στη ζωή τους, καθώς έκαναν τα παιδιά τους, έγιναν γονείς και μετά έτυχε να νοσήσουν είτε από κάποια ψυχική νόσο, είτε από κάποια σωματική νόσο και αυτό να τους δυσκολέψει στο να ασκούν το γονεϊκό τους ρόλο. Υπάρχουν γονείς που έγιναν κατά λάθος, δηλαδή δεν ήταν τέλος πάντων προγραμματισμένο, δεν το θέλανε, ήρθε και το άφησαν να συμβεί. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων που οι γονείς αυτοί που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μεγαλώματος ενός παιδιού. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο το μεγάλωμα ενός παιδιού, ένα επίπονο διαβίου ζωής έργο το να είσαι γονέας. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα, μεγάλη πνευματική ανάπτυξη και κατάλληλη έτσι, συνειδητοποίηση του τι πας να κάνεις γι' αυτό, και θέλει και πολύ θέληση να ακούς, να φουγκράζεσαι, να αλλάζεις και να μεγαλώνεις πνευματικά μέσα σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή από τον καιρό που θα γίνεις γονιός και έπειτα, καθότι η επιστήμη εξελίσσεται, νέα δεδομένα έρχονται συνεχώς, αυτά τα οποία γνώριζες εσύ μπορεί πλέον να μην ισχύουν, αυτά που σου είπανε να μην είναι σωστά και γενικότερα χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό τώρα είναι το εισαγωγικό. Τώρα, υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι γονείς οι οποίοι είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και δεν αντιλαμβάνονται ότι στις φάσεις ανάπτυξης των παιδιών τους περνάνε διάφορες καταστάσεις και δεν τις παίρνουν χαμπάρι. Μπορεί ας πούμε ένα παιδί να δυσκολευτεί κάπου, να δυσκολευτεί στην κοινωνικοποίησή του, να δυσκολευτεί να το πειράξει κάποιος. Ζούμε και σε εποχές που συνέχεια ακούμε γι' αυτά. Και επειδή ακριβώς αυτός είναι απορροφημένος ο γονέας στο δικό του εαυτό, στα δικά του θέματα, στις δικές του ανάγκες που δεν έχει καλύψει, δεν αντιλαμβάνεται και δεν αφουγκράζεται γύρω του ότι το παιδί του εκείνη τη στιγμή χρειάζεται υποστήριξη, βοήθεια. Χρειάζεται να το ενισχύσει, χρειάζεται να συζητήσει, χρειάζεται να μιλήσει μαζί του, να συζητήσει μαζί του. Δεν το καταλαβαίνει. Οπότε περνάνε τα χρόνια, το παιδί
μεγαλώνει με προβλήματα, μεγαλώνει με εντυπώσεις, μεγαλώνει με δυσκολίες και διαμορφώνει εκείνο ένα εγώ μέσα του, το οποίο είναι ενδεχομένως ένα εγώ το οποίο είναι παραμορφωμένο ή δύσκολο στο να αντιληφθεί τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του, να διαχειρίζεται τις δυσκολίες του, να είναι όριμο δηλαδή να πορευτεί. Αυτό είναι μία περίπτωση. Και υπάρχει μια άλλη περίπτωση, το παιδί να παίρνει το ρόλο του γονέα, να είναι το γνωστό γονεοποιημένο παιδί, όπου εκείνο να φροντίζει, εκείνο να τρέχει, εκείνο να παίρνει αποφάσεις, εκείνο να προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, γιατί οι γονείς του δεν ήταν εκεί και δεν είναι εκεί όταν αυτό χρειαζόταν την υποστήριξή τους. Και αυτά τα παιδιά λοιπόν πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη από ψυχοθεραπεία, καθότι είπαμε ξανά ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα φυτώριο, ένα, να το πω έτσι, ένα θερμοκήπιο, όπου παίρνεις το πρόβλημα, το βάζεις εκεί πέρα, το μελετάς, εντοπίζεις τις δυσκολίες, τις θεματικές που δυσκολεύεται το παιδί το συγκεκριμένο να διαχειριστεί και δυναμώνεις μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή την κατάσταση, δυναμώνεις το εγώ σου και καταλαβαίνεις τι σου έγινε. Τι έγινε, διαβάζεις δηλαδή τη ζωή σου με ένα διαφορετικό φακό. Με το φακό, τον επιστημονικό φακό, που είναι απαλλαγμένος από στερεότυπα, από προκαταλήψεις, από διάφορα πράγματα που η κοινωνία και η οικογένεια σου έφερε στο προσκήνιο, τα οποία δεν ήταν αληθή. Και μαθαίνεις ποιος είσαι. Και αφού μαθαίνεις ποιος είσαι, μπορείς να θεραπεύσεις το τραυματισμένο εαυτό σου μέσα από στοχευμένη ψυχοθεραπεία και να δυναμώσεις και να διαχειριστείς την κατάσταση όσο έχει και όχι όπως σου είπαν ότι έχει, ναι, και να πορευτείς τη ζωή σου και να ανασάνεις. Δηλαδή πλέον να αποκτήσεις τη δυναμικότητα και την ευελιξία που δεν είχες τα προηγούμενα χρόνια λόγω του ότι σου έτυχε να μεγαλώσεις με γονείς που δεν ήταν γονεϊκοί. Αριστονική, αυτό που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε είναι ότι ένας γονιός απών, ένας γονιός παραμελητικός που συναισθηματικά παραμελεί τα παιδιά είναι εξίσου κακοποιητικός με ένα γονιό ο οποίος είναι παρεμβατικός και βίαιος με διάφορους τρόπους. Είναι μια μορφή βίας η συναισθηματική παραμέληση και η απουσία του γονιού από το παιδί. Φυσικά, είναι μια μορφή βίας που είναι αθέατη, που δεν μπορεί κανείς να μετρήσει τα σημάδια, να μετρήσει τα τραύματά της, αλλά υπάρχει και είναι βαθιά και είναι ικανή να ρίξει έναν άνθρωπο σε ένα χάος, σε μια σκοτεινή μαύρη τρύπα που δεν μπορεί να βρει πουθενά το στόμιο να βγει έξω. Ακριβώς γιατί σε συγχύζει όλο αυτό. Όλο αυτό του... Γύρω σου θα σου πει, μα γιατί είχες παραπονά, δεν σε έδερναν οι γονείς σου. Κάποιος άλλος μας πει, εμένα με έδερναν οι γονείς μου, εσένα δεν σε έδερναν οι γονείς σου. Εμένα μου έκαναν απαγορεύσεις οι γονείς μου, εσένα δεν σου έκαναν απαγορεύσεις οι γονείς σου. Εγώ είχα μία μητέρα, για παράδειγμα, η οποία έκανε αυτό και αυτό που ήταν κακοποιητικό προς εμένα. Εσένα, η μάνα σου απλώς δεν ήταν εκεί, άρα τι παραπονό έχεις. Και η απουσία και η παραμέληση συνιστά βία προς τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν γονιό. Ας μην τα γεννήσουμε αν δεν μπορούμε να είμαστε γονεϊκοί. Ακριβώς. Ούτε επίσης υπάρχουν οποιασδήποτε δικαιολογίες του στυλ είχε ψυχολογικά προβλήματα, είχε το ένα, είχε το άλλο, ούτως ώστε τα ενήλικα παιδιά που έχουν παραμεληθεί και έχουν μεγαλώσει τον αυτόματο να μπορούν να δείχνουν συμπόνια και να φροντίζουν γέρους γονείς οι οποίοι υπήρξαν εξαιρετικά παραμεληθικοί όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Και όταν ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν τα προλάβατε κι εσείς, μιλούσαν πολύ για τις μελέτες. Ήταν πολύ στη μόδα τότε οι μελέτες που γίνονταν πάνω στα παιδιά καταθλιπτικών μητέρων. Λόγω της κατάθλιψης οι μητέρες ήταν συναισθηματικά απούσες. Mm-hmm. Υπήρξαν και σε μεταγενέστερα χρόνια αρκετές μελέτες γύρω από τους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να είναι γονείς ακριβώς γιατί υπάρχουν κάποιες ψυχικές δυσκολίες, ψυχικά προβλήματα
που δεν, φυσικά δεν τα θέλαν οι άνθρωποι, δεν έρχονται, δεν σε ρωτάει η δυσκολία αν θέλεις να έρθει να χτυπήσει την πόρτα να σε ανοίξεις. Όταν έχεις κατάθλιψη και αντί να επιλύσεις το πρόβλημα της κατάθλιψης και να πας στο ψυχολόγο, να πας στο ψυχίατρο, λες ας κάνω ακόμη ένα παιδί και θα νιώθω καλά, ή αν έχεις σοβαρά ζητήματα στον γάμο σου και είστε δυο νάρκισσοι μαζί που κατασκοτώνεστε και πας και μένεις έγκυος για να κρατήσεις τον άντρα σου ή αφήνεις τη γυναίκα σου έγκυο για να μην σε αφήσει, εκεί πέρα δεν έχει δικαιολογία. Και όλα αυτά ξεκαθαρίζουν μέσα στην ψυχοθεραπεία. Εδώ πέρα δεν λέμε ότι οι άνθρωποι φταίνε που έχουν προβλήματα, αλλά λέμε ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα και χρησιμοποιούν τη γέννηση ενός παιδιού για να λύσουν τα προβλήματά τους, αυτό είναι κάτι που δεν είναι σωστό να γίνεται, ακριβώς γιατί εκείνο το αυτό πλάσμα δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά... και σου λέει κάνε ένα παιδί να είσαι ευτυχισμένος, κάνε ένα παιδί να σε προσέξεις τα γεράματα, κάνε ένα παιδί για να το χρησιμοποιήσεις εσύ το παιδί. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η δυσκολία και η αντίφαση της κατάστασης, ότι έχεις που έχεις δυσκολία και θέλεις να επιβαρυνθείς με ένα ρόλο απίστευτα... Δεν επιβαρύνονται, αγάπη μου. Τα γεννούν τα παιδιά και τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο και πάνε και από πάνω και λένε ότι φταίνε τα παιδιά που έχουν τα προβλήματα. Επιβαρύνουν τα παιδιά. Ένας άνθρωπος, ωστόσο, που είναι ενσυνείδητος, γι' αυτό μιλάμε για ενσυνείδητη γονεϊκότητα και γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εργαστήρια, να υπάρχουν σεμινάρια που να είναι υποχρεωτικά σε όλους και να τους εξηγούν τι σημαίνει γεννώ και μεγαλώνω ένα παιδί. Δηλαδή δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, είναι για μένα το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Το να είσαι εκεί κανονικός γονιός, ενσυνείδητος, είναι μια δουλειά πραγματικά εφόλης στις πολλές ώρες, που πολλές ανάγκες, και δει αν και τα παιδιά έχουν κάποιες επιπλέον ανάγκες ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό και λέμε συνέχεια πόσο θαραλέει και πόσο πραγματικά ήρωες είναι και οι μονογονεϊκές οικογένειες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, οι περιπτώσεις που έτυχαν πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις σε μια οικογένεια και έμεινε ο ένας από τους δύο γονιούς και προσπαθεί εκείνος να τα φέρει βόλτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Οπότε γιατί να μην ενημερώνεται ο κόσμος για το τι σημαίνει γεννώ και μεγαλώνω ένα παιδί? Γιατί να θεωρούμε το πιο εύκολο πράγμα και το πιο φυσιολογικό και στο τέλος της μέρας να γίνονται γονείς άνθρωποι οι οποίοι να μην μπορούν, να μην είναι ικανοί να είναι γονείς και να κάνουν εκτρώματα, να κάνουν πραγματικά πάρα πολλά... Δηλαδή τις πράξεις τους. Είτε τις συνειδητές, είτε ακόμη και τις ασυνείδητες. Και η παραμίληση είναι κακοποίηση. Φυσικά. Η παραμίληση είναι κακοποίηση και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Το έχεις πει πολλές φορές. Βασικός στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να γίνουμε η μητέρα του εαυτού μας εμείς οι ίδιοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που σας ακούω να το λέω. Δηλαδή όσοι μεγαλώσαμε χωρίς μητέρα, χωρίς πατέρα, με απόντες, με κακοποιητικά, παραμιλητικά απόντες γονείς, όσοι το έχουν βιώσει αυτό, μπορούν διαμέσου της ψυχοθεραπείας να εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν ήδη η μητέρα του εαυτού τους. Υπάρχει επανόρθωση. Φυσικά και υπάρχει. Είναι ένας επίπονος δρόμος, ένας δύσκολος δρόμος, να τα βγάλεις τα τέρατα από μέσα σου και να τα βάλεις στο τραπέζι απέναντί σου και να τα αντιμετωπίσεις, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Και όταν πάρεις τη ροή και το αντέξεις όλο αυτό, στο τέλος της ημέρας θα έχεις εσωτερικοποιήσει μία μητέρα και έναν πατέρα, που θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι εσωτερικοί, οι συμβολικοί, που θα σε γιατρέψουν από όλα αυτά που θα βρεις στο διάβα σου. Είναι και έχεις τη δύναμη. Απλά πρέπει να το τολμήσεις. Ναι, είναι φοβιστική ψυχοθεραπεία. Φοβίζει, τρομάζει η ψυχοθεραπεία. Είναι όμως λυτρωτική. Και
Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο, νομίζω ότι δεν βρήκες χρόνο το δεις. Κάναμε ένα βίντεο μαζί με μια ψυχίατρο, τη Σοφία την Κωνσταντινίδου, που είναι στην Ελβετία. Και είναι και ψυχοθεραπεύτρια η Σοφία. Και στο τέλος του βίντεο είπε η Σοφία κάτι πολύ όμορφο. Λέει, είχε πάρει μέρος σε μια πανελλήνια σύναξη ψυχοθεραπευτών. Και της έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί η κοπέλα αυτή είχε σπουδάσει στην Ελβετία, έχει κάνει κλινικότητα ψυχιατρική στην Ελβετία. Στην ειδικότητα της ψυχιατρικής στην Ελβετία υπάρχει και η ψυχοθεραπεία ως απαραίτητο μάθημα και απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις ειδικότητα ψυχιάτρου. Και της έκανε τρομερή εντύπωση ότι περισσότεροι ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα δεν κάνουν ήδη ψυχοθεραπεία. Και δεν υπάρχει αυτό το υποχρεωτικό του να είναι ο ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπευόμενος παράλληλα και να έχει περάσει από ψυχοθεραπεία. Και λέει, όταν ψάχνετε να βρείτε έναν καλό ψυχολόγο, έναν καλό ψυχοθεραπευτή, ρωτήστε πρωτίστως, εσύ κάνεις θεραπεία, εσύ βρίσκεσαι σε θεραπεία, εσύ έχεις κάνει ψυχοθεραπεία. Πολύ βασικά. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές. Και οι ψυχολόγοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ψυχοθεραπευτές. Είναι απαραίτητο στοιχείο για να κάνεις ψυχοθεραπεία εσύ ο ίδιος. Να ξέρεις, να περάσεις το δρόμο που περνάει ο άλλος απέναντί σου για να αναγνωρίζεις κιόλας αυτά που ο ίδιος περνά και να τον ενισχύεις, αλλά και να είσαι ταπεινός. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να μην θεωρείς τον εαυτό σου υπεράνω, ότι εγώ είμαι μια χαρά και ήρθα εγώ να σας κάνω καλά. Το Νίκη μου, κάναμε πολλά βίντεο μαζί για την ψυχοθεραπεία. Θα μπει και αυτό στο playlist για την ψυχοθεραπεία. Και όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα ζητήματα για το πώς επιλέγουμε ένα ψυχοθεραπευτή που να μας ταιριάζει, μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτό το playlist, που σε διάφορες και εκπομπές και βίντεο Αριστονίκη μας έχει εξηγήσει εντελεχώς για το πώς κάνουμε την επιλογή ενός ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή που να μας ταιριάζει και που να μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Δουλειά.